έκανε και μία πρόληψη. Μπορεί, λέει, να κάνουμε Πάσχα και χωρίς ανοιχτές εκκλησίες. Κύριε Θανάσουλα, καλημέρα. Καλημέρα. Πώς είδατε αυτή την απόφαση, να είστε καλά, πώς είδατε την απόφαση πλέον η κυβέρνηση να κλείσει τις εκκλησίες, να μειωθεί η μετακίνηση του κόσμου και σε αυτούς τους χώρους λατρείας? Ούτως ή άλλως ήταν μειωμένη. Εγώ πιστεύω ότι σε γενικές γραμμές ο κόσμος πειθάρχησε. Δεν υπήρχε κάποιο ζήτημα. Αυτό που έχει γίνει είναι άνευ προηγουμένου στην ιστορία του χριστιανισμού. Άνευ προηγουμένου. Άνευ προηγουμένου. Γνωρίζετε άλλη περίπτωση που να κλείσαν όλες οι εκκλησίες και να απαγορεύονται να τελούνται θείες λειτουργίες? Η θεία λειτουργία είναι κομβικό σημείο στη λατρευτική μας ζωή. Ναι. Από τη στιγμή του μυστικού δείπνου που είπε ο Χριστός, τούτο ποιείται εις ανάμνηση, λάβετε, φάγετε, τούτο εις το αίμα μου, από τότε τελούνται διαρκώς θείες λειτουργίες. Το να απαγορευτεί η τέλεση θείων λειτουργιών είναι άνευ προηγουμένου. Ούτε στην τουρκοκρατία δεν έχει γίνει. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο η Ορθοδοξία που οδηγήθηκε σε αυτήν την απόφαση. Δεν μας ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλες. Αν κάποιος είναι πιστός, πιστεύει ότι η αλήθεια βρίσκεται στην πίστη του. Άρα εμένα το αν κάνει κάτι ο Πάπας ή ο τάδε Σαμάνος ή οποιοδήποτε άλλο, ποσός με ενδιαφέρει. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι η πίστη. Δεν σας άρεσε δηλαδή, κύριε Θανάσουλα, η απόφαση του Καθόλου. Καθόλου. Και θεωρώ ότι είναι, αν από όλα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, το πρόβλημά του είναι το αν θα πάνε 5 ή 10 άτομα σε μια εκκλησία για να τελέσουν μια θεία λειτουργία, εάν αυτό είναι το πρόβλημά του, της ελληνικής κυβέρνησης, θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ λάθος δρόμο. Δεν είναι πρόβλημα, δηλαδή, κύριε Θανάσουλα, να ελέγξεις όλα τα μέτωπα για να περιορίσεις. Το μέσο καφέ στην Αθήνα πουλάει και δίνει στο χέρι τουλάχιστον 200 με 300 καφέδες, εντάξει, αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Εάν ένας από αυτούς είναι γρυπιασμένος, μπορεί να μας πει ένας επίσημος γιατρός αν θα κολλήσουν ή όχι όλοι αυτοί που θα πάρουν το κυπελάκι στο χέρι και θα πάνε. Όταν είναι ανοιχτό το μετρό στην Αθήνα και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, η εκκλησία έβλαψε και θα πολλαπλασιάσει τον ιό. Να σας πω κάτι. Αυτό τελικά είναι και ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με την ιστορία μας. Κύριε Θανάσουλα, όμως, εγώ, ναι, και εσείς, εσείς που είστε πιο κοντά, θα χάσετε την πίστη σας αν για 15 μέρες μείνουν κλειστές οι εκκλησίες? Όχι, δεν θα χάσω την πίστη μου. Εννοείται ότι δεν θα χάσω την πίστη μου. Αλλά όμως πρέπει να γνωρίζετε ότι, για παράδειγμα, σε κάθε θεία λειτουργία, αν θυμάστε, φαντάζομαι θα το έχετε. Άμα μου το θυμίσετε, θα σας πω αν το θυμάμαι. Ο ιερέας στο τέλος βγαίνει και έρχεται υπέρ του κράτους, του στρατόιμων, υπαντή του λαό σου κτλ. Και έρχεται. Εγώ πιστεύω ότι ακράδαντα, ότι χάρη σε αυτές τις ευχές έχει επιβιώσει το μικρό έθνος μας μέσα σε όλες αυτές τις δυσκολίες. Μπορεί την ευχή να την κάνει και από το σπίτι ο ιερέας. Δεν πιάνεται. Όχι, δεν γίνεται ο ιερέας. Για να τελειστεί η θεία λειτουργία απαιτεί Αγία Τράπεζα. Πρέπει να τελειστεί μέσα στο ναό. Πρέπει να γίνει η ανέμακτη θυσία. Υπήρξαν όμως και ιερείς που δεν ήταν τόσο αρνητικοί, που έλεγαν να αποφύγουν. Δεν θα απολογηθώ εγώ για τους ιερείς οι οποίοι, προφανώς αυτοί οι ιερείς οι οποίοι και μητροπολίτες. Δεν είναι τόσο αρνητικοί, και οι μητροπολίτες και οι ιερείς οι οποίοι δεν σέβονται το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας και το πόσο κομβική είναι η Θεία Λειτουργία, προφανώς φοράνε τα ράσα, απλά. Μάλιστα. Οπότε εσάς σας έκανε αρνητική εντύπωση και αντιγευτικό. Πάρα πολύ αρνητική. Δεν έχει ιστορικό προηγούμενο. Μα δεν έχει ούτε και ιστορικό προηγούμενο αυτό που ζούμε τώρα. Όλος ο πλανήτης έχει τραβήξει χειρόφρενο. Δεν περάσαμε στην Ελλάδα πανόλης. Ισπανικές γρήπες. Ιδίως στα Τρίκαλα. Ξέρετε ότι... Πόσος κόσμος πέθανε από την Ισπανική γρήπη στην Ισπανία, ξέρετε, λέει, και εκατομμύρια κόσμος. Γνωρίζω, όχι στην Ισπανία, ονομάστηκε Ισπανική γρήπη γιατί η Ισπανία. Ναι, αλλά και κάποιες χώρες έπληξε πολύ περισσότερο. Ακριβώς. Εγώ λοιπόν έχω να σας πω το εξής, ότι στην Ισπανική γρήπη που πεθάναν παγκοσμίως γύρω στα 75 εκατομμύρια κόσμο, η Ελλάδα, όπου είχε κιόλας και την εντός εισαγωγικών βλαβερή συνήθεια να κοινωνάει από το ίδιο δισκοπότερο, είχε πολύ λιγότερα θύματα αναλογικά με τον πληθυσμό σε σχέση με άλλες χώρες. Ναι, με βάση τον πληθυσμό το πάμε όμως. Άρα και εμάς πληγεί με βάση τον πληθυσμό μας. Αναλογικά μας είχαμε και εμείς πληγή. Αναλογικά λέω με βάση τον πληθυσμό. Κύριε Θανάσουλα, είναι όμως μια απόφαση να περιορίσεις τα πάντα. Όταν κλείνεις τα πάντα και από αύριο θα κλείσουν και τα τελευταία μαγαζιά, σου λέει δεν μπορεί και εκεί που μαζεύονται 50%. Τα τελευταία μαγαζιά. Τα delivery θα συνεχίζονται. Υπάρχουν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τι σημαίνει? Κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος σημαίνει ότι οι υπάλληλοι που εργάζονται εκεί πρέπει να αποδεικνύουν διαρκώς ότι είναι υγιείς. Και αυτή τη στιγμή έχουμε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που πουλάνε καφέδες
Δεν μιλάμε φαγητό, σύντηση, που πουλάνε καφέδες και λειτουργούν κανονικά. Κύριε Θανάσουλα, όμως, ήταν, λέει, και λίγο χλιαρή, ήταν και λίγο χλιαρή, λέει, και η απόφαση της Ιεράς Συνόδου, λέει. Εντάξει, λέει, δεν θα κάνουμε λειτουργίες γάμου και βάφτιση, τα οποία, ξέρετε πολύ καλά, δεν τελούνται ούτως ή άλλως αυτό το 40ήμερο. Ναι, να σου πω κάτι, λειτουργήσα. Ήταν και ένας εμπαιγμός, όμως, δεν κάνω γάμο και βάφτιση όταν δεν κάνεις ούτως ή άλλως. Το χλιαρή ήταν ότι σταμάτησαν οι χαιρετισμοί. Και θα σας πω το εξής. Οι χαιρετισμοί πρωτοκαθιερώθηκαν, να θυμίσουμε στη Βυζαντινή ιστορία, από τότε που σωθήκαν οι πολίτες της Κωνσταντινούπολης από την, με θαυμαστό τρόπο, από την πολιορκία των Αβάρων. Από τότε, μάλιστα, κάθε Σαρακοστή, ο κόσμος, το ελληνικό έθνος, ξέρει το υπέρτατο ημνογράφημα ότι η υπερμάχος θα... Κύριε Θανάσουλα, αν... Είναι η πρώτη φορά εδώ και αιώνες που στις εκκλησίες Σαρακοστή δεν θα ψαλείται ότι υπερμάχος στρατηγόταν νικητήρια. Είναι η πρώτη φορά. Ναι, αλλά είναι και η πρώτη φορά που δίνουμε τέτοια λαός, μάχη, να μείνουμε όσο το δυνατόν αλόβητοι μπροστά σε ένα τέτοιο φαινόμενο. Κάθε λαός σέβεται την παράδοσή του. Και κάποια πράγματα που ταυτίζονται με την... Εγώ θα επιμείνω, κύριε Θανάσου. Εδώ μας έχει... πρέπει να είμαστε με την πίστη ή με την επιστήμη αυτή την περίοδο. Η επιστήμη και η πίστη δεν είναι δύο αντιμαχόμενα πράγματα. Η επιστήμη και η πίστη είναι δύο πράγματα τα οποία αλληλοσυμπληρώνονται. Οποιουσδήποτε έντιμος επιστήμονας κάνετε μια κουβέντα μαζί του, θα σας διαβεβαιώσει γι' αυτό. Ναι. Το ότι μπορεί να οδηγηθούμε και στο Πάσχα χωρίς τις εκκλησίες ανοιχτές, το έχετε αρχίσει να το σκέφτεστε, γιατί και αυτό σήμερα υπόθηκε. Εννοείται ότι το έχω σκεφτεί και μάλιστα θα δω ότι πάρα πολλοί θα χαρούν και πάρα πολύ για να το κάνω. Να σας πω κάτι, ακούστε λίγο. Υπάρχουν αυτοί που αγαπούν τον Χριστό. Ωραία. Δεν τον αγαπάς τον Χριστό. Τουλάχιστον να τον φοβάσαι. Δεν... Ορίστε. Τον Χριστό. Γιατί να τον φοβάσαι. Γιατί. Τι εννοείται, αν δεν τον αγαπάνω, το φοβάμαι. Ξέρετε κάτι, να σας πω κάτι. Πιστεύουμε, έχουμε εξοβελήσει το υπερφυσικό από τη ζωή μας και τα έχουμε χτίσει την καθημερινότητα. Τι θέλετε να μου πείτε, κύριε Θανάσο, να φοβάμαι την οργή του Κυρίου που έκλεισαν οι εκκλησίες. Γύρω από έναν ηλιστικό μηδενισμό. Και τώρα, αυτή τη στιγμή, επειδή αυτός ο ηλιστικός μηδενισμός μας κοιτάει κατάφατα και όλοι αρχίζουμε και φοβόμαστε, όσοι δεν έχουν μια αναφορά στο επέκεινα και στο υπερφυσικό, τρελαίνονται. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Κύριε Θανάσουλα, να φοβάμαι την οργή του Κυρίου γιατί έκλεισαν οι εκκλησίες. Όχι βέβαια. Αυτό, να σας πω κάτι. Θεομηνία τι σημαίνει, ξέρετε. Μήνυση του Θεού. Έτσι λέγανε από αρχαιοτάτων χρόνων. Οποιαδήποτε λοιπόν θεομηνία ταυτίζεται με τη μνήμη του Θεού. Και εγώ σας λέω, πειράζει να παρακαλάμε και να έχουμε μια ελπίδα στο... Όχι, η Εκκλησία λέει είναι πράγματα παντού. Δεν είναι ανάγκη σε ένα κτίριο που το λέμε ιερός ναός. Η είναι πίστη είναι παντού, λέει. Μπορείς να κάνεις το σταυρό σου και χωρίς να είσαι μέσα σε μια Εκκλησία και να ζητείς βοήθεια. Αυτά δεν αφορούν την Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποια αφορούν? Κομβικό σημείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η Θεία Λατρεία. Είναι η τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Το ξέρετε ότι υπάρχει ιερός κανόνας που λέει ότι εάν τρεις φορές δεν πας στη Θεία Λειτουργία, αποκόπτεις από την Εκκλησία. Και τι θα πάθω, κύριε Θανάσουλα? Εάν δεν έχετε σχέση με την Εκκλησία, δεν θα πάθετε τίποτα. Ένας χριστιανός όμως χάνει τη Θεία Χάρη. Και δεν θα ζήσει καλά αν χάσει τη Θεία Χάρη. Ξέρετε κάτι. Το θέμα είναι τώρα να επιβιώσεις για να μπορείς να προσεύχεσαι, κύριε Θανάσουλα. Αυτή είναι η διαφορά, γι' αυτό δεν μπορείτε να μας πείτε. Μάλλον μας χωρίζει το χάσμα. Λοιπόν, το ζήτημα δεν είναι ο κόσμος αυτός. Το ζήτημα είναι η αθανασία της ψυχής. Άιστε. Η Θεία Χάρη κατατείνει στην αθανασία της ψυχής. Πιστεύετε στην αθανασία της ψυχής? Εάν δεν πιστεύετε, δεν έχει νόημα να κάνουμε κουβέντα. Όσοι πιστεύουν στην αθανασία της ψυχής, παίζει σημαντικό ρόλο το αν τελείται ή όχι. Ήταν πολύ δύσκολο για την Ιερά Σύνοδο να αποφασίσει για 15 μέρες να εναρμονιστεί με όλο αυτό που όλος ο πλανήτης έχει αποφασίσει να κάνει. Δεν έχει αποφασίσει όλος ο πλανήτης. Πώς δεν έχει? Κάνει αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, συγγνώμη, ο Πάπας στο Βατικανό βγήκε, δεν είπε. Σας λέω και πάλι, δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο Πάπας. Ο Πάπας με αντιμετωπίζει. Η Εκκλησία της Κρήτης τι είπε, η Εκκλησία της Κρήτης? Και η Εκκλησία της Κρήτης είμαι δυσαρεστημένος από αυτό. Α. Γιατί στην Κρήτη Ορθόδοξη είναι, δεν είναι καθολική. Δεν έχει καμία σημασία. Πώς δεν έχει? Αν σας πω κάτι. Εάν οι αρχιερείς της Κρήτης αποφασίσουν να κάνουν εκπτώσεις στη Θεία Λατρεία, αυτό είναι ζήτημα δικό τους. Είναι έκπτωση η προστασία ζωής. Και έχουν απολογηθούν απέναντι στο Θεό. Σας λέω και πάλι, αυτό που έχει σημασία στην Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η αθανασία της ψυχής. Εκείνο το κρίσιμο.
Λοιπόν, δεν σας άρεσε καθόλου και θεωρείτε ότι κάποιοι μπορεί και να χάρηκαν με αυτή την απόφαση που λήφθηκε από χθες από τον Πρωθυπουργό. Να σας πω κάτι. Αφού δεν τα έχουμε τακτοποιήσει όλα. Για πείτε μου, τώρα που είμαστε όλοι εδώ πέρα μέσα στις πολυκατοικίες μας, τι θα γίνει αν γίνει ένα σεισμός? Τι θα γίνει, κύριε Θανάσουλα? Λέω, πείτε ότι γίνεται ένα σεισμός μεγάλος, ένα εφτάρι ρίχτερ. Έτσι όπως είμαστε όλοι. Τι θα κάνουμε, θα μείνουμε μέσα, θα συνεχίσουμε την καραντίνα, δεν θα πρέπει να βγούμε έξω να βοηθήσουμε τους ανθρώπους μας? Πείτε ότι γίνεται πόλεμος. Ο Ερντογάν αποφασίζει να κάνει μια επίθεση αυτή τη στιγμή. Βρίσκει τους Έλληνες κλεισμένους όλους, να μετράνε πόσα χαρτιά υγείας έχουν. Λοιπόν, και αποφασίζει να κάνει μια επίθεση. Τι θα κάνουμε, δεν θα σταματήσουμε την καραντίνα? Θα καθίσουμε μέσα εμείς και θα περιμένουμε τον ιό από ό,τι θα σκοτώσουμε. Τώρα να σας πω κάτι. Αυτά που λέτε έχουν οδηγήσει και πολλούς ακροατές σε αντιδράσεις. Και έχω έναν ακροατή που λέει: δηλαδή, αν μετά από δύο μήνες, παρέλθουν οι δύο μήνες και πάμε στην εκκλησία και ζητήσουμε τη χάρη του Θεού, δεν θα μας τη δώσει, γιατί δύο μήνες δεν πατήσαμε? Θα μας τη δώσει. Εδώ θα περιμένει. Αλλά όμως, σας λέω και πάλι ότι το ζήτημα είναι μεταφυσικό. Ή πιστεύεις την αθυνασία της ψυχής ή όχι. Αυτή είναι η κουβέντα μας. Το αν υπάρχει αυτή η διαφορά. Είναι κάτι που έχει να κάνει με τη φιλοσοφία. Πάντως, κύριε Θανάσουρα, λένε όλοι και κάποιοι ότι πρέπει να εναρμονιστούμε για να ξεπεράσουμε αυτή τη μεγάλη καταιγίδα που έρχεται και ότι η πίστη του καθενός είναι κάτι που την κουβαλάει μέσα του. Δεν την εκδηλώνει την Κυριακή στη Θεία Λειτουργία. Εγώ σας δίνω παράδειγμα μια πάρα πολύ μεγάλη χώρα, τη Μεγάλη Βρετανία, όπου δεν κάνει όλες αυτές τις υπερβολές. Θα φανεί, κύριε Θανάσουλα, γιατί και εδώ οι επιστήμες το αμφισβητούν αν η ανοσία της Αγέλης θα τους βγει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν το κάνουν ακριβώς έτσι. Πώς δεν το έχουν, δεν πήρε μέτρα ο Ερντογάν? Δεν είπα ο Ερντογάν. Συγγνώμη, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πήρε μέτρα. Καμία σχέση δεν έχουν με αυτά τα οποία έχουμε λάβει εδώ. Η Σουηδία δεν το κάνει. Η Ολλανδία. Ανάλογα με τα κρούσματα και το πώς αντέχει το σύστημα υγείας, κύριε Θανάσουλα. Ίσα να σας πω. Κύριε Θανάσουλα, όμως, παίρνουμε αυτά τα μέτρα γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι στην πρώτη γραμμή που λέγονται γιατροί, νοσηλευτές και θα πρέπει να βοηθήσουν αυτούς που θα αρρωστήσουν. Καμία χαρά, κύριε Θανάσουλα. Μακριά από την Εκκλησία. Το ότι θα κάνουμε Πάσχα με κλειστά τα καταστήματα, έχει σκεφτεί κανείς τι θα σημαίνει για την ελληνική οικονομία? Όλα τα λαμβάνεις υπόψη, αλλά μπροστά στη δημόσια υγεία όλα τα άλλα είναι δεύτερης σημασίας. Ποια είναι η δημόσια υγεία? Το να επιβιώσει ο κόσμος, οι ασθενείς ομάδες και να αντέξει το σύστημα υγείας που λέγεται γιατρός, νοσηλευτής, να κουράρει και εμένα και εσάς και τον ιερέα. Αυτό λέγεται δημόσια υγεία. Θα σας ενδιαφέρει να σας δώσω κάποια στοιχεία στατιστικά από την Ιταλία, γιατί αυτά τα οποία ξέρετε λέγονται πρέπει να τα μπορούμε να τα υποστηρίζουμε και με κάποιους αριθμούς. Εντάξει. Στην Εκκλησία, δηλαδή στην Ιταλία, τώρα που έκλεισαν οι καθολικές εκκλησίες, λέτε για αυτό να έχουν αυξημένα κρούσματα, δεν πάνε να προσευχηθούν? Ξέρετε πόσοι πέθαναν στην Ιταλία καθημερινά το 2018? Κύριε Θανάσουλα. 1735 άνθρωποι. Κάθε μέρα στην Ιταλία το 2018 πέθαναν 1735 άνθρωποι. Οι 380 που ακούστηκε κάποια στιγμή, γιατί πρέπει να μας κάνουν εντύπωση? Κάθε μέρα είναι το 380-250, δεν είναι μια φορά στο τόσο. Όχι, κάθε μέρα στην Ιταλία το 2018 πέθαιναν 1735 άνθρωποι. Κάθε μέρα 1735? Κάθε μέρα, ακριβώς. Το 18 πριν από δύο χρόνια? Είναι, ακριβώς, είναι μια χώρα με 60 εκατομμύρια κατοίκους. Σας δίνω τα στοιχεία, έκατε και τα είδα. Ξέρετε πόσοι πεθάνανε από γρήπη πέρυσι? Εγώ δεν Ιταλία. Καταλαβαίνω, κύριε Θανάσουλα. Ξέρετε γιατί δεν πεθάναν από κανονική γρήπη πέρυσι στην Ιταλία? Γιατί θα ήταν πρόβλημα η διαρκής Ιεράς Σύνοδος να πει σέβομαι τις προβλέψεις της επιστήμης? Γιατί και ο ελπιδοφόρος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής είπε ακούμε την επιστήμη. Ο ελπιδοφόρος δεν είπε να καταργηθούν οι θείες λειτουργίες, να σταματήσουν. Στις Ηνωμένες Πολιτείες οι θείες λειτουργίες θα γίνονται κανονικά. Θα το δούμε, κύριε Θανάσουλα, όσο θα προχωράει αυτό το θέμα. Εσείς πάντως είστε αρνητικός στη χθεσινή απόφαση. Εξαιρετικά αρνητικός. Εξαιρετικά αρνητικός. Μάλιστα. Διότι αυτό δεν έχει ιστορικό προηγούμενο. Εφόσον αποφασίζει η ελληνική πολιτεία να βάλει στην άκρη του Θεό, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει ιστορικό προηγούμενο. Μακάρι να μας βγει σε καλό. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Θανάσουλα. Καλημέρα. Κι εγώ. Να είστε καλά, γεια σας.